Βασίλη, είσαι άνθρωπος γενικά που κρατάει μυστικά. Ναι, κρατάω, ναι. Σε λάθος εκπομπή ήρθες. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες πιθανές απαντήσεις σε, ας πούμε, αδιάκριτες ερωτήσεις. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κάτι μου λέει ότι αυτό θα το χρησιμοποιήσεις, βγάλω στην άκρη. Ναι. Έχετε ωραία, απαντάς ναι, όχι, ίσως και τα λοιπά. Όχι, αυτό. Ναι. Ωραία. Δεν είναι ερωτήσεις αδιάκριτες. Έλα, μωρέ, είναι αστείες ερωτήσεις. Έλα, πάμε. Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι που δεν τρώνε γλυκά έχουν θέμα? Δεν τρώω γλυκά. Αλήθεια. Λες να έχω θέμα? Δεν ξέρω. Δεν έχω. Δεν τρώω γλυκά. Όχι, δεν έχουν θέμα. Πώς δεν τρώω γλυκά? Δεν τρώω, μ' αρέσουν γλυκά πολύ. Να βρει κανέναν άνθρωπο που δεν του αρέσει τα γλυκά. Δεν τρελαίνω. Δεν είχα συναντήσει, νόμιζα ότι είναι μύθος. Κανένα γλυκό. Δεν μπορεί να φάω μια στατόσο, ένα γαλακτομπούρικο, ξέρω εγώ. Μ' αρέσουν αυτά τα σιρουπιά. Τι τρώω γενικά? Τα πάντα, γλυκά δεν τρώω. Δηλαδή, ό,τι την ώρα που λέει και γλυκό θα πάρετε, λες όχι, όχι, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω. Όχι, ένα καφέ θα προτιμήσω να πιω ένα ποτό δηλαδή για γλυκό. Α, ναι. Μάλιστα. Εκνευρίζεσαι αν κάποιος δοκιμάσει από το πιάτο σου χωρίς να σε ρωτήσει? Ναι, εκνευρίζομαι. Το... Ναι, μου πάει αυτό, ναι. Πού είναι το? Ναι, εκνευρίζομαι. Έχεις μικρές αιμονές όπως πώς τοποθετείς το χαρτί υγείας ή πώς διπλώνεις την πετσέτα στο μπάνιο? Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Καμία. Στο θέατρο έχω κάποιες αιμονές, αλλά όχι τέτοιες. Όχι, δεν έχω. Όπως. Ε? Όπως. Πώς θα ζεσταθώ, ας πούμε, για να μπω στην παράσταση. Κάνω κάποια πράγματα που είναι συγκεκριμένα. Α, είσαι προληπτικός. Όχι, δεν είμαι. Στην πρεμιέρα δεν κάνεις τίποτα, κάποιο μοτίβο? Όχι, τίποτα. Τα ειστήρια κοιτάς, ε, πριν. Ναι. Πολύ, με μονικά. Έλα, πόσοι. Πώς είναι. Ναι, το λέω. Έλα. Είσαι εύκολο στη συγκατοίκηση? Ναι. Πού είναι εύκολο? Πώς είναι εύκολο? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είμαι εύκολος. Δεν είναι παραπονιέμαι, δεν κάνω φασαρία. Δηλαδή δεν σου έχει κάνει παράπονο για κάτι? Κάνει, γιατί είμαι, ας πούμε, ακατάστατος κάποιες στιγμές. Δηλαδή όταν γυρνάς από τη δουλειά, από όπου είσαι, απ' έξω, τα παπούτσια πού τα βγάζεις? Στην πόρτα. Α, ναι. Έξω από μέσα. Κύριος. Και τις κάλτσες πού τις πετάς? Στα άπλυτα ή στο σαλόνι? Ή στα παπούτσια εκεί μέσα ή στα άπλυτα. Α, εντάξει, μια χαρά. Κάτσε. Τι παραπονιέσαι? Σηκώνεις και το καπάκι της τουαλέτας? Όχι. Α, είπε κι εγώ όλα καλά τα κάνω. Τι είναι αυτό? Όχι. Έτσι, αυτό είναι διαμαρτύρωτη σύζυγη. Δεν σηκώνεις το καπάκι της τουαλέτας. Φόρεσες ποτέ κάτι από τα άπλυτα? Βέβαια, ναι. Ναι. Έχω φορέσει αρκετές φορές. Ειδικά στα φοιτητικά χρόνια. Φουλ, στο φουλ. Θα έπαιζε σε μια ταινία, σειρά ή παράσταση B, ας πούμε B σειρά, για πάρα πολλά χρήματα? Ναι. Αν υπήρχε ανάγκη, ναι. Πραγματική, ναι. Τι με το γιο σου, τι παιχνίδια παίζετε? Τι παιχνίδια? Lego το τελευταίο καιρό. Του έχεις πει ποτέ, δες λίγο YouTube και... Ναι, αμέ. Όλα αυτά. Κανονικά, κανονικός άνθρωπος. Χάνεις την υπομονή. Δηλαδή όταν πάτε έξω να φάτε, ας πούμε, είναι το παιδί που βλέπει... Ναι, μετά από λίγο του δίνω, ναι. Κάτσε λίγο. Ναι. Άλλαξες δρόμο για να αποφύγεις κάποιον? Είναι πολύ ζωηρό παιδί όμως. Πόσο ζωηρό? Από το 1 στο 10 πόσο? 10. 10. Είναι πολύ ζωηρό. Δηλαδή τι, σε τι είναι? Το πρωί τι ώρα ξυπνάει? Τι ώρα ξυπνάει? Έχει στάνταρ ώρα, κοιμάται 9.30. Τι ώρα ξυπνάει το πρωί? 9.30 και σηκώνεται 8. Όχι, είναι στάνταρ. Ναι, έτσι το πάει. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις μόλις τελειώσει το lockdown? Σκέφτηκες? Δεν έχει νέο, όχι. Αυτή είναι λεφτά. Ναι, εντάξει, ναι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, θα ήθελα να κάνω ένα ταξίδι, να πάω στην Κρήτη, ας πούμε, να κάτσω κάποιες μέρες πάνω και στα βουνά με τους φίλους. Σ' αρέσει η Κρήτη, ε? Ναι, τρελαίνομαι. Πού πας? Φίλους στην Κρήτη, που ναι, πού? Είναι στον Αποκόρονα, πάνω στα Χανιά, από στα Χανιά. Στα χωριά. Ναι. Πάνω αράζω εκεί με τους φίλους. Ωραία κρέατα έχει εκεί. Πολύ ωραία. Α, πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Α, θυμάσαι που είχαμε πάει με το Πιστολάκι. Πώς δεν θυμάμαι. Όχι, το Πιστολάκι είχαμε πάει. Ο Πιστολάκης, ναι. Ναι. Ρε Θημιώτης είναι αυτός. Εσύ γιατί έχεις σχέση με την Κρήτη? Κοίτα, όταν είχα κάνει τη λέξη που δεν λες, που με τον Παπαδουλάκη τότε, με το παιδάκι το αυτιστικό που ήταν. Έμεινα 7 μήνες, οπότε έκανα φιλίες εκεί και από τότε πηγαίνω συχνά δηλαδή. Έχω φίλους πολύ δυνατούς δηλαδή κάτω στην Κρήτη. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Περάσω πολύ ωραία. Θα μας ξανάρθεις. Να με. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ.